Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας κάνω ένα update για το τατουάζ. Θα πάω να κάνω τη δεύτερη συνεδρία σε λίγο. Οπότε θα σας πάρω μαζί γιατί διαπίστωσα ότι πάρα πολύ ενδιαφέρεστε από το προηγούμενο βίντεο. Δεν ήξερα ότι τόσο πολλοί κόσμος έχει τατουάζ πάνω του που του έχουν κάνει τόσο χάλια δουλειά όπως εμένα. Και μάλλον δεν θα μείνω μόνο στην αφαίρεση του τατουάζ. Θα κάνω και υαλουρονικό στα χείλη, διότι μίλησα με την κυρία Τζούμα, τη γιατρό, και μου εξήγησε κάποια πράγματα για την πρώτη μου εμπειρία και μου είπε τι έφταιξε, γιατί είχα αυτές τις αισθήσεις, γιατί είχα αυτά τα μπυλάκια και γιατί έχω ακόμα ένα μπυλάκι εδώ μετά από ένα χρόνο και δύο μήνες. Την εμπιστεύτηκα πάρα πολύ με το τατουάζ και ό,τι μου είπε πριν κάνω την πρώτη συνεδρία για το τατουάζ μου συνέβη. Δηλαδή μου είχε πει ότι θα έχεις ένα μικρό πρίξιμο και ίσως λίγο κάψιμο για τα πρώτα λεπτά. Αυτό ακριβώς έγινε. Μου είπε ότι ίσως για λίγες μέρες μετά θα έχω μια μικρή φαγούρα. Όντως αυτό, δηλαδή, ό,τι ένιωθα στο τατουάζ μου επάνω, ακριβώς αυτά μου τα είχε πει. Οπότε δεν παραξενεύτηκα για τίποτα. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που μου συνέβη και δεν το περίμενα και τρομοκρατήθηκα και την πήρα τηλέφωνο ή οτιδήποτε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να στα λένε πριν τα νιώσεις, για να ξέρεις ότι ναι, οκ, μου το είπε, ότι αυτό θα το νιώσω. Και επειδή μιλήσαμε και για το υαλουρονικό και μου είπε κάποια πράγματα, λέω να τη δοκιμάσω. Και να βάλω, τώρα που είναι καλοκαίρι, έτσι λίγο να έχω εδώ, λίγο χυλάκι. Θα δούμε, δεν ξέρω. Θα σπάω εκεί, μαζί θα σας έχω και βλέπουμε. Είμαι εδώ με τη Διονυσία, συνδέει τα υλικά και είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη συνεδρία με το τατουάζ και θα σας δείξω τι γίνεται. Τελειώσαμε. Εγώ πάλι δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν πονάω καθόλου. Πάει πάρα πολύ καλά. Αυτή τη φορά το χτυπήσαμε ακόμα πιο δυνατά. Δεν πόνεσα. Τώρα θα κάνω το υαλουρονικό. Θέλω να σας δείξω τώρα το μέγεθός μου. Για να δείτε και μετά να συγκρίνετε. Ορίστε. Έχουμε βάλει κρέμα τώρα. Εγώ έχω νιώθω ανέστηση εδώ. Δεν νιώθω τίποτα βασικά στα χείλη μου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα δείτε και σκηνές. Με αφήνει γιατί να τραβήξω και την ώρα που θα μου κάνετε τσιμπηματάκια. Οπότε να το ξέρετε όσες δεν θέλετε. Θέλω να έχεις ελαφρώς ανοιχτό το χεινάκι σου. Είσαι έτοιμη? Θα το κάνω με μια τεχνική που μπαίνει το υλικό λίγο-λίγο ώστε να απλώνει και να είναι φυσικό χωρίς να κάνει μπαλάκια. Έχει λίγα τσιμπηματάκια, αλλά δεν πονάνε γιατί το υλικό που βάζουμε έχει το ίδιο το υλικό μέσα αναισθητική. Φτιάχνω λίγο τώρα το περίγραμμά σου, γιατί σε κάποια σημεία είναι κομμένο. Ακολουθούμε πάντα το φυσικό περίγραμμα, δεν αλλάζουμε το σχήμα. Απλά μπορούμε να κάνουμε κάποιες διορθωσούλες που πολλές φορές υπάρχουν ανομοιομορφίες. Όπως είσαι εδώ λίγο στην καρδούλα, σε ένα σημείο ίσως το έχεις δαγκώσει. Δεν έχω. Ναι, δεν έχει. Θα το φτιάξω. Πάω λίγο κρεμούλα, εντατική, να κάνω ένα μασαζάκι και το ίδιο θα κάνεις και εσύ στο σπίτι για τα επόμενα 24 ώρες. Καλύτερα το βραδάκι, την κρεμούλα σου. Αυτό. Βοηθάει και το υλικό να εντατωθεί και να απλώσει καλά στο δέρμα. Όχι πολύ δυνατά να τραυματίσεις. Απαλά. Μόλις επέστρεψα στο σπίτι, το τατουάζ δεν μπορώ να σας το δείξω γιατί είναι καλυμμένο. Οπότε θα το δείτε τις επόμενες ημέρες. Και για τα χείλη έχω να πω ότι νιώθω πάρα πολύ καλά. Έχω λίγες μελανιές όπως βλέπετε. Εδώ έχω μια πιο έντονη, αν μπορείτε να τη δείτε, εδώ σε αυτό το σημείο. Γιατί μου έχουν μείνει κάποια μπαλάκια από την πρώτη φορά που είχα βάλει. Και η συγκεκριμένη γιατρός έχει αντίδοτο, παιδιά, για αυτά τα μπυλάκια. Δεν το ήξερα. Αν το ήξερα, θα πήγαινα να μου βάλει να μου τα σπάσει τόσο καιρό. Πάντως μιλάω πάρα πολύ καλά. Χειρίζομαι τα χείλη μου πολύ καλά. Και το μέγεθος που μου έχει δώσει είναι το τέλειο για μένα, νομίζω πως είναι το ιδανικό. Μου άρεσε πολύ στη συγκεκριμένη γιατρό γιατί με έβαλε να διαλέξω και ποιο υαλουρονικό θέλω. Είχε τρία υαλουρονικά, μου είπε το καθένα τι και πώς και της είπα, βασικά είπαμε όλοι με ένα στόμα μια φωνή το ίδιο το συγκεκριμένο. Και μου άρεσε γιατί μου είπε μόνη της το μέγεθος που ταιριάζει στο δικό μου πρόσωπο, στα δικά μου χαρακτηριστικά. Μου είπε ότι τα μεγαλύτερα χείλη δεν μου ταιριάζουν. Οπότε μου έδωσε αυτό το μέγεθος που νομίζω ότι είναι
το ιδανικό. Μου είπε ότι αύριο το πρωί που θα ξυπνήσω θα είναι λίγο πρισμένα, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας θα είμαι οκ. Okay. Πάντως μου κάνει εντύπωση γιατί μπορώ να πιω με καλαμάκι, μπορώ να πιω νερό, μπορώ να μιλήσω, το κάνω έτσι. Το υλικό που μου έχει βάλει είναι πολύ μαλακό, μου έβγαλε ένα πολύ σκληρό, μου έβγαλε και ένα μαλακό, εγώ επέλεξα το μαλακό εννοείται, με τη λίγο παραπάνω περιεκτικότητα σε υαλουρονικό οξύ για να δώσει λίγο περισσότερο όγκο, αλλά δείτε εδώ, μου έκανε μόνο μία ένεση, δεν μου έκανε δύο, γιατί είναι πιο ωραία και εγώ το ήθελα, ήθελα πολύ λίγο ίσα ίσα να πεταχτούν προς τα πάνω, αυτό ήθελα, δεν ήθελα να γίνω με σαρκώδη χείλη, δεν θα μου ταιριάζει κιόλας νομίζω, πάντως δείτε τι ωραία που μιλάω. Θέλω να κάνω και τεστ τώρα, θα δω κάποιες φίλες μου, κάποιες γνωστές μου και δεν θα τους πω τίποτα. Θέλω να δω αν θα το καταλάβουν και θα σας πω γιατί θα πάω αύριο στο σινεμά με τη φίλη μου τη Μάρη, οπότε θα δούμε αν όντως καταλάβει ή όχι. Τώρα μένει να δω εάν θα καταφέρω να κοιμηθώ καλά σήμερα το βράδυ. Την προηγούμενη φορά το πρώτο μου βράδυ ήταν χάλια. Δεν ξέρω αν θυμάστε που σας είχα πει ότι δεν είχα κοιμηθεί πάρα πολύ καλά και ξύπνησα και πήρα παυσίπονο. Σήμερα θα κοιμηθώ χωρίς να πάρω παυσίπονο για να δω αν αυτή η τεχνική, γιατί μου έκανε μια διαφορετική τεχνική η συγκεκριμένη γιατρός, να δούμε πώς θα πάνε τα χείλη και θα επανέλθω αύριο να σας τα πω όλα. Εδώ είμαι πάλι. Λοιπόν, μόλις ξύπνησα, τα χείλη μου είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Νομίζω πως δεν θα χρειαστεί να σας το γυρίσω για πολλές μέρες ακόμη όπως την πρώτη φορά που το είχα κάνει, περίπου μια εβδομάδα, γιατί τίποτα. Δεν νιώθω ούτε μπυλάκια, δεν νιώθω τίποτα. Κοιμήθηκα πολύ καλά, δεν πήρα παυσίπονο, πολύ σημαντικό γιατί την πρώτη φορά είχα πάρει. Και θέλω να σας δείξω ότι αυτό εδώ είναι το υαλουρονικό που μου έβαλε η γιατρός, να το μου έδωσε και το χαρτί εννοείται. Και θέλω να σας πω κάτι που μου έκανε τεράστια εντύπωση και μπήκα και διάβασα και όντως ισχύει. Με τρύπαγε στα χείλη και πήγαινε και άλλαζε βελόνα και διάβασα ότι έτσι πρέπει να γίνεται, να αλλάζεις βελόνα διότι αυτή με τα τρυπήματα στραβώνει και έτσι δεν γίνεται σωστά η δουλειά. Την πρώτη φορά που είχα πάει και είχα κάνει το υλουρονικό δεν είχε αλλαχτεί ούτε μία φορά η βελόνα, αλλάχθηκε μόνο επειδή άλλαξε σύριγγα, επειδή τελείωσε η πρώτη σύριγγα και έβαλε τη δεύτερη, ενώ εδώ άλλαζε συνέχεια βελόνες η γιατρός και διάβασα ότι αυτός είναι ο σωστός ο τρόπος και αυτό πρέπει να κάνουν οι γιατροί. Άμα είναι θα σας το συνεχίσω το βίντεο και μέχρι αύριο ή πρωί ή βράδυ, λέω καλύτερα βράδυ για να δείτε και πώς θα είμαι στις ετοιμασίες μου, αν θα πω κάποια βόλτα κλπ. Και νομίζω πως δεν θα χρειαστεί παραπάνω, δεν έχω κάτι να σας πω γιατί την προηγούμενη φορά είχα πράγματα να σας πω ότι σήμερα νιώθω αυτό, τώρα νιώθω εκείνο, έτσι το άλλο. Τώρα τίποτα, είναι σαν τα χείλη μου, απλά λίγο πιο μεγάλα. Γεια σας και πάλι. Είναι βράδυ, είναι αργά. Εντάξει, 8 είναι η ώρα και έχω ετοιμαστεί για να πάω σινεμά με μία φίλη μου και αυτό είναι το αποτέλεσμα, δείτε εδώ. Μιλάω πάρα πολύ ωραία, μιλάω σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, κουνάω τα χείλη μου τέλεια, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σας έκανα και ένα κοντινό να δείτε, δείτε εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ είμαι πάλι, μετά από 4 ημέρες, έχω 4 ημέρες το υαλουρονικό στα χείλη και όπως μπορείτε να δείτε μιλάω κανονικά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και θα το σταματήσω εδώ το βίντεο γιατί δεν υπάρχει λόγος να το συνεχίσω. Το τατουάζ μου πάει πάρα πολύ καλά. Σταμάτησα χθες να βάζω την κρέμα με την κορτιζόνη γιατί πρέπει για τις πρώτες μέρες να βάζεις κρέμα με κορτιζόνη πρωί βράδυ. Και μετά βάζεις μια απλή η οποία είναι αναπλαστική στην ουσία και έχει μέσα αντιλιακή προστασία. Πάω πάρα πολύ καλά, έχω λίγα καυκαλάκια, πάντως δεν πονάω. Και επειδή κάνουμε και το πρώτο το λέιζερ όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, θα σας βάλω το link από κάτω για να πάτε να του ρίξετε μια ματιά αν θέλετε να δείτε την αρχή, την εμπειρία μου μέχρι και σήμερα με την αφαίρεση του τατουάζ. Δεν έχεις καθόλου μετά πρόβλημα, δηλαδή δεν έχεις πόνους, δεν έχεις πρίξιμο, η κοκκινίλα κατάει μόνο μια μέρα, δηλαδή εγώ την επόμενη μέρα είχε γίνει τέλειο το τατουάζ μου, δεν είχα κοκκινίλες καθόλου. Και βάζεις την κρεμούλα σου, είσαι μια χαρά, κοιμάμαι μια χαρά, ακουμπάω πάνω στο μαξιλάρι μου κανονικά, δεν έχω πρόβλημα, ούτε πονάω, ούτε οτιδήποτε. Και για τη συνέχεια θα σας ενημερώσω για τις επόμενες 1-2 συνεδρίες σίγουρα στο Instagram και προς το τέλος, που θα φτάνω προς το τέλος με το τατουάζ για την αφαίρεσή του, θα σας κάνω πάλι ένα βίντεο για να δείτε το πριν και το μετά, για να δούμε παρέα πώς έχει γίνει η αφαίρεση. Γενικότερα σας προτείνω την γιατρό, την κυρία Τζούμα, θα σας γράψω από κάτω στην περιγραφή τα στοιχεία της. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που το κάνω αυτό, αλλά πραγματικά σας το λέω, πραγματικά είναι φοβερή γιατρός. Δεν υπάρχει αυτό που σας λέω. Είναι αυτό που θα σου πει. Μου αρέσει που έχει γνώμη και στη λέει και αν ακούσεις, δηλαδή αυτό είναι το θέμα. Σας το έχω ξαναπεί. Αν ακούσεις τη γνώμη του ειδικού και την άποψη για οποιοδήποτε θέμα, είσαι κερδισμένος για εμένα. Γιατί αν επέμβεις, μετά έρχονται άλλα πράγματα. Αυτό συμβαίνει και στο κομμωτήριο που πάμε. Εμείς δείχνουμε φωτογραφίες από εδώ από εκεί. Πρέπει να αφήνουμε και τους κομμωτές
να κάνουν αυτό που είναι, γιατί πραγματικά έτσι είναι. Αν αφήνεις τον ειδικό να κάνει αυτό που νομίζει, να σου λέει εννοείται πριν αυτό, αλλά αν τον αφήσεις τον εμπιστευτείς, γιατί πρέπει να πας σε άνθρωπο που εμπιστεύεσαι. Αν πηγαίνεις σε ανθρώπους που δεν εμπιστεύεσαι, δεν είναι τόσο σωστό το αποτέλεσμα. Εγώ πάντως σας την προτείνω. Κοιτάξτε εδώ τα χείλη μου, το τατουάζ μου πάει πάρα πολύ καλά. Και επίσης θέλω να σας πω ότι μετά το πρώτο βίντεο που έκανα με την αφαίρεση τατουάζ, πάρα πολλοί από εσάς, πάρα πολλοί, μου λέγατε ότι έχετε πάει να κάνετε αφαίρεση τατουάζ και ότι είχατε περάσει πάρα πολύ δύσκολες ημέρες μετά από αυτό. Και μάλιστα δεν θα ξεχάσω ποτέ το μήνυμα μιας κοπέλας που μου είπε: χρειαζόταν να παίρνω κάθε βράδυ για κάμποσες μέρες μεσουλίδι, γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τον πόνο. Παιδιά, ούτε καν. Πόνος. Τίποτα. Νιώθεις λίγα τσιμπηματάκια την ώρα που στο χτυπάει, που είναι υποφερτά. Βλέπετε και στο βίντεο. Ούτε κουνιέμαι, ούτε διαμαρτύρομαι, ούτε τίποτα. Είμαι μια χαρά. Οτιδήποτε απορία έχετε, θέλω να μου την γράψετε είτε κάτω από το βίντεο, είτε σε Instagram και Facebook. Στο Instagram θα σας τα απαντήσω απλά πιο γρήγορα. Οπότε, αν θέλετε και βιάζεστε για οποιαδήποτε ερώτηση πάνω σε αυτά τα δύο θέματα, στείλτε μου εκεί στο Facebook. Όπως σας είπα, να με ακολουθήσετε σε Instagram για να μάθετε για τις επόμενες δύο συνεδρίες που θα κάνω, τι θα γίνει με το τατουάζ μου. Εμείς θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα, φιλάκια πάρα πολλά. Γεια!